Κύριε Τζουβάνα, καλή σας μέρα. Να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν εδώ την συζήτηση που κάνουμε. Είστε για πρώτη φορά υποψήφια με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κάποιοι το χαρακτήσαν και ως έκπληξη, γιατί δεν περίμεναν ίσως να είστε σε αυτό το ψηφοδέλτιο. Προέρχεστε από την τοπική αυτοδιοίκηση. Είστε για δύο θητείες λοιπόν εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος στο Δήμο των Αγροβουνών και αφήνετε την αυτοδιοίκηση για το μεγάλο βήμα για την κεντρική πολιτική της σκηνή. Ποιο ήταν το, έτσι, το ερέθισμα για να πάτε να πείτε το ναι αυτό? Καταρχήν, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να γνωριστούμε έστω και με αυτόν τον τρόπο και να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και να αναδείξουμε λίγο και τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης, τα προβλήματα των Αγρεβενών, της Δεσκάτης και των χωριών μας. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να πω ότι ο λόγος που με οδήγησε στο να ασχοληθώ για πρώτη φορά και να κάνω τη μετάβαση στην κεντρική πολιτική σκηνή είναι το γεγονός ότι θέλω να προσφέρω και νομίζω ότι μπορώ να προσφέρω μέσα από την γνώση και την εμπειρία που έχω αποκτήσει από τις θέσεις ευθύνης τις οποίες ανέλαβα στην τοπική αυτοδιοίκηση, να προσφέρω στον τόπο τον οποίο αγαπώ και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να πετύχουμε πράγματα για τον τόπο μας. Επίσης, ο δεύτερος λόγος που με έκανε να ασχοληθώ είναι ότι ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας και τα κεντρικά όργανα του κόμματος μου κάναν την τιμή να συμμετέχω σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια η οποία γίνεται για την ανάταξη της χώρας. Τώρα, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι αυτό, γιατί φεύγεται, είπαμε, από το Δήμο Αγροβουνών και πάμε σε όλη την περιφερειακή ενότητα. Καταλαβαίνουμε ότι θέλει αγώνα, θέλει δουλειά πάνω σε αυτό. Θέλει αγώνα. Νομίζω ότι είμαστε νέοι, έχουμε όραμα, αγαπάμε τον τόπο μας. Δεν γεννήθηκα στα Αγρεβενά, ωστόσο μεγάλωσα στα Αγρεβενά. Έλειψα από τον τόπο μόνο για τις σπουδές μου. Αμέσως επέστρεψα και εδώ και 19-20 χρόνια δραστηριοποιούμε ως δικηγόρος στην πόλη των Αγρεβενών. Δεν είναι εύκολο. Είναι δύσκολο. Ωστόσο όλοι μας θα πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, να συμμετέχουμε στις εκλογικές διαδικασίες με όποιο τρόπο μπορούμε. Θα καλέσω και όλους σε αυτό το σημείο να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Είναι λοιπόν δύσκολο, ωστόσο θα κάνουμε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να βοηθήσουμε τον τόπο μας και την Ελλάδα με όσες δυνάμεις έχουμε. Το μεγάλο στοίχημα για τα κόμματα, φαντάζομαι και για εσάς ως υποψήφιοι βουλευτές, είναι να προσελκύσετε τους νέους. Τους νέους που βγήκαν στους δρόμους μετά και την τραγωδία των Τεπών, τους νέους που έχουν τις δικές τους ανησυχίες, τους νέους που ίσως να μην μπορούμε εμείς να τους αποκαλυφθούμε. Πόσο εύκολο και αυτό είναι, δύσκολο να καταφέρετε να φέρετε τους νέους κοντά να πάνε να ψηφίσουν, καταρχάς? Είναι το μεγάλο αυτό στοίχημα. Αυτό που εγώ εισπράττω από την επαφή μου με τον κόσμο και με τους νέους, είναι μια διαφορία. Έχουν χάσει την πίστη τους, έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στα κόμματα και ακόμη και στα πρόσωπα. Θα πρέπει να πείσουμε τους νέους ότι θα είναι και στο μέλλον η πιο παραγωγική ομάδα του τόπου μας. Είναι το μέλλον του τόπου, είναι το μέλλον της Ελλάδας και για τον λόγο αυτό θα πρέπει και εμείς ως υποψήφοι, αλλά και τα κόμματα και ο ΣΥΡΙΖΑ, να τους προσεγγίσουμε έτσι ώστε να τους πείσουμε ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία περιλαμβάνει άξονες και προτάσεις και για τους νέους. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την ανεργία, θέλουμε να φροντίσουμε τους φοιτητές, να τους δώσουμε κίνητρα για να πιστούνε ότι, για να τους πείσουμε ότι κάτι θα αλλάξει. Ότι κάτι θα αλλάξει με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πήγαινε στα χωριά, φαντάζομαι, παίρνετε και τα μηνύματα από τους κατοίκους, οι οποίοι ως επιτοπλίσουν μεγάλης ηλικίας και αυτοί οι οποίοι αγωνιούν, έτσι, για το αύριο τόπο, γιατί βλέπουμε τα χωριά να αδειάζουν. Τα μηνύματα που σας στέλνουν, ποια είναι, οι κάτοικοι τι σας λένε? Δυστυχώς, όπως και εσείς γνωρίζετε, κύριε Νασιάδη, που είστε και από τα Αγρεβενά, τα χωριά μας έχουν ερημώσει. Πολύ λίγοι είναι πλέον οι κάτοικοι των χωριών. Αυτό για μας είναι ένα πολύ, πολύ στενάχωρο. Δεν αδειάζουν μόνο τα χωριά, έχει αδειάσει και η πόλη μας. Τα Αγρεβενά, η Δεσκάτη, είδαμε τώρα με την τελευταία απογραφή που έγινε, έχουμε μία μείωση της τάξης του 16,1%. Τα μηνύματα είναι θετικά. Ο κόσμος θέλει την πολιτική αλλαγή.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, το μεγαλύτερο θέμα που ακούμε, το παράπονο, να πούμε έτσι, είναι η ακρίβεια. Την ακρίβεια την οποία τη βλέπουμε στην καθημερινότητα, στο σούπερ μάρκετ, στη βενζίνη, στα πετρέλαια για τους αγρότες, σε πάρα πολλά ακόμη θέματα της καθημερινότητας. Ο κόσμος πραγματικά υποφέρει. Όλοι μας υποφέρουμε από αυτή την ακρίβεια. Δεν προλαβαίνει να τελειώσει ο μήνας και στις πρώτες 10 μέρες μετά τους μισθούς, τις συντάξεις κτλ. Η τσέπη και το πορτοφόλι έχει αδειάσει. Βλέπουμε μια αγανάκτηση από την πλευρά του κόσμου. Πόσο εύκολο είναι αυτό να αλλάξει με μια διακυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, κυρία Τσούβαρα? Ο Αλέξης Τσίπρας και ο πρόεδρός μας και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν περιλάβει στο πρόγραμμά τους, στο πρόγραμμά μας, μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Είτε άμεσα είτε έμεσα μέτρα. Έχουμε τη μείωση των τιμών, την αύξηση των μισθών, τη ρύθμιση των χρεών. Επίσης προβλέπεται στο πρόγραμμά μας το 8ωρο, η μείωση της φορολογίας, το αφορολόγητο έως τις 10.000 ευρώ, η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος στους ελεύθερους επαγγελματίες, το οποίο όλοι εμείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουμε, και με μια ακόμη έτσι σειρά μέτρων θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια η οποία υπάρχει στην αγορά. Τώρα τα γραβενά φαντάζομαι ότι θέλουν ακόμη δουλειά σε πολλούς τομείς. Δεν ξέρω πώς βλέπετε το θέμα των υποδομών. Ο Ε65 θα έρθει σε λίγο. Θα είναι ένα κομβικό σημείο η περιφερειακή κοινότητα των Γραβενών, γιατί θα ενώνει την Εγνατία εδώ στα Γραβενά με τον Παθέ, τον Εθνικό Δρόμο, Πάτρα Αθηνών, Θεσσαλονίκης. Είναι έτοιμα τα Γραβενά σε αυτές τις προκλήσεις? Καταρχήν, τα Γραβενά όπως και η επαρχία γενικότερα είναι παραμελημένη από το κράτος των Αθηνών. Θα ετοιμαστούμε. Ο Ε65 θα σηματοδοτήσει πολλά πράγματα για την πόλη μας. Υπάρχουν υποδομές όπως είναι το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας, το οποίο θα πρέπει να το αναδείξουμε και να το εξυγχρονίσουμε, να βρεθεί ένας τρόπος ο οποίος θα καταστήσει σύγχρονο και λειτουργικό το χιονοδρομικό κέντρο, έτσι ώστε να μπορέσει να υποδεχθεί τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κάνουν τον τουρισμό τους στα Γραβενά. Και μάλιστα σε αυτό το σημείο θα ήθελα να επισημάνω ότι όσον αφορά τον τουρισμό, που είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να αναδείξουμε με τις φυσικές ομορφιές που έχει ο τόπος μας, δεν μας φτάνει η επίσκεψη, η ημερήσια. Θέλουμε να επενδύσουμε στην διανυκτέρευση. Θέλουμε τον τουρίστα, τον άνθρωπο ο οποίος θα επισκεφθεί τη Βασιλίτσα ή τα Γραβενά, την πόλη των Γραβενών και τα χωριά μας, να μπορεί να μείνει. Πρέπει να μείνει. Έτσι θα αναπτυχθεί και θα τονωθεί με κάποιο τρόπο σταδιακά η τοπική οικονομία. Γίνεται πολύς λόγος ότι γενικότερα η ανάπτυξη των Γραβενών, της περιφερειακής ενότητας των Γραβενών, έγινε ως το πλείστον με το ορεινό τουρισμό. Δόθηκαν πολλά σε αυτό το κομμάτι, στο δυτικό, βορειοδυτικό τμήμα, αλλά υπάρχει και το νότιο, αυτό της Δεσκάτης, που εκεί το βλέπετε κι εσείς, το ακούτε κι εσείς, ότι ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος, δηλαδή δεν καταφέραν τα Γραβενά ή και η Δεσκάτη να μπορέσουν να έχουν μια τήξη που θα συμβαδίζει. Στο μέλλον και εφόσον έχουμε θετικά αποτελέσματα, θα δοθεί εξίσου βαρύτητα τόσο στο δυτικό κομμάτι όσο και στο νότιο. Δεν ξεχωρίζουμε τη Δεσκάτη από τα Γραβενά. Η έλλειψη, η υποανάπτυξη της Βασιλίτσας και των Γραβενών σαφέστατα προκαλεί και την μεταδίδει ουσιαστικά την υπανάπτυξη και στην Δεσκάτη. Δεν πρόκειται να ξεχωρίσουμε τον έναν τόπο. Είμαστε ένας τόπος, είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι, μία περιφερειακή ενότητα, και θα δοθεί βαρύτητα εξίσου σε όλα τα σημεία της πόλης μας, τόσο στο δυτικό όσο και στο νότιο. Λίγα 24 ώρα μένουν λοιπόν για την κάλπη. Θα θέλαμε το δικό σας μήνυμα, κυρία Τσούβαρα, υποψήφια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία των Γραβενών. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος με τις πολιτικές που έχουν ακολουθηθεί τα τελευταία χρόνια από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αποζητούν, επιθυμούν, διεκδικούν την πολιτική αλλαγή. Το μήνυμά μου είναι ότι εγώ θέλω να ζητήσω από όλο τον κόσμο να προσέλθει στις κάλπες και να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα. Η ψήφος μας είναι η δύναμή μας. Στείλουμε το μήνυμα για πολιτική αλλαγή, για αντιμετώπιση της ακρίβειας, για ένα κράτος δικαιοσύνης και για ένα
κοινωνικό κράτος, το οποίο θα λειτουργεί για τους πολλούς και όχι για τους λίγους. Πριν σας ευχαριστήσω, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο. Ήθελες κάτι άλλο, έτσι να πεις κάτι. Όχι. Λοιπόν, κύριε Τζουβάρα, σας ευχαριστήσω πολύ και καλή δύναμη στον αγώνα σας. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και θα κλείσω με αυτό το μήνυμα να προσέλθουν όλοι στις κάλπες για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Νασιάδη.